Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα ή καλημέρα, ανάλογα από ό,τι εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο. Είμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του City Skylines, αν δεν κάνω λάθος, το 22ο. Έξω ακόμα μπορεί να ακούτε να βρέχει, και αυτό είναι γιατί το γυρίζω ακριβώς την ίδια μέρα με το προηγούμενο. Όχι ότι εδώ και μια εβδομάδα βρέχει ασταμάτητα, αν και θα μπορούσε. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στην πίστα της Φόρμουλα 1. Κατασκευάζουμε τη νέα κερκίδα και την τελευταία. Για να τελειώσουμε με αυτό εδώ το κομμάτι και να πάμε παρακάτω. Πιστέψτε με, θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα παρακάτω. Όχι ότι η πίστα της Φόρμουλα 1 δεν είναι, αλλά μετά από τόσα επεισόδια νομίζω ότι αρκετά. Βάφουμε και το έδαφος στο χρώμα του χώματος. Και ερχόμαστε εδώ να κάνουμε έναν ακόμα κόμβο, πολύ μεγαλύτερο αυτή τη φορά, για να περάσουμε έναν ακόμα δρόμο, να πηγαίνει εδώ παράλληλα με το τρένο και να ενώνεται. Τι θα έχει αυτός ο κόμβος, ένα τεράστιο βράχο ή μπορεί και περισσότερους. Θα βάλω το έναν βράχο μέσα στον άλλον, έτσι ώστε να φτιάξω ένα διαφορετικό σχέδιο από αυτό που μου είχε το παιχνίδι. Θα το πετύχω, το πετυχαίνω, κάπως έτσι. Ώρα να κλείσουμε και αυτόν τον δρόμο το χωμάτινο που πηγαίνει γύρω-γύρω από τη νέα κερκίδα. Να βάλουμε και μερικά αστυνομικά σε όλες τις διασταυρώσεις. Έτσι να φαίνεται ότι υπάρχει αστυνομική παρουσία παντού. Και τώρα, να φτιάξουμε ένα κομμάτι με άσφαλτο. Να βάλουμε και μερικά κολονάκια που δεν τα έχω αξιοποιήσει. Ένα γκρέιντερ εδώ, μια μπολτόζα εδώ. Ένα μπολτοζάκι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πως λέγεται, μου διαφεύγει. Να βάλω και κάνα φορτηγό εδώ. Και άλλο ένα εδώ. Όχι, να βάλω ένα δροστοτήρι εδώ. Να, κάπως έτσι θα το κάνω. Θα βάλω και ένα μηχάνημα εδώ που ρίχνει άσφαλτο. Δυστυχώς δεν έχω mod που να το κάνω να φαίνεται πιο μαύρο από ότι είναι, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Άλλη μια μπολντόζα εδώ. Θα βάλω και εδώ ένα γραφείο. Να βάλω και εδώ μερικά σήματα που κλείνουμε το δρόμο. Και να γεμίσω όλο αυτό εδώ με δάσος. Όλο αυτό. Όλο αυτό εδώ το κομμάτι με δάσος. Και ναι, τώρα ανακαλύπτω ότι σας είπα ένα μικρό ψέμα. Θα φτιάξω άλλη μια κερκίδα, ρε παιδιά. Και αυτό γιατί είδα εκεί το κομμάτι και δεν μου πήγαινε η καρδιά να το γεμίσω δάσος. Αλλά πριν από αυτό, να γεμίσω όλη την πίστα στις γωνίες με κολονάκια. Τσάμπα τα κατέβασα. Να τα αξιοποιήσω τουλάχιστον. Σε όλες τις γωνίες κολονάκια. Και η μεγάλη στιγμή έφτασε. Βάζω τα μονοθέσια στην πίστα. Για την ώρα θα τα βάλω στην εκκίνηση τερματισμού, δεν έχω σκεφτεί τι άλλο θα κάνω. Ίσως θα δημιουργήσω σε μια γωνία να υπάρχει ένα ατύχημα, να υπάρχουν ασθενοφόρο, να υπάρχουν οτιδήποτε, να υπάρχει safety card κτλ. Αλλά για την ώρα τα βάζω εδώ. Με δυσκολεύει λίγο γιατί τα χρώματα και αυτά βγαίνουν τυχαία, οπότε μπορεί να μου βγουν 5 κόκκινα και ένα κίτρινο που δεν το θέλω, θέλω να είναι ίσα. Να φτιάξουμε και μερικές γραμμές είσοδο και έξοδο των bit. Η έξοδος είναι καλή και η είσοδος εδώ νομίζω είναι εντάξει. Και πάμε να διακοσμήσουμε λίγο την πίστα. Μπήκανε κάποιοι νεαροί το βράδυ και διακοσμήσαν την πίστα. Διάφορα γκράφιτι κάτω στο δρόμο. Όχι μέσα στην πίστα, στις εξόδους διαφυγής. Ήταν καλά τα παιδιά και δεν μας χαλάσαν την πίστα. Και εμείς από μεριά μας τους αφήσαμε. Μας αρέσαν ιδιαίτερα τα περισσότερα από αυτά, οπότε τα αφήσαμε ως έχει. Πού αλλού θα μπορούσαμε να βάλουμε. Να βάλουμε εδώ. Αυτός εδώ ήθελε να κάνει 3 στη σειρά ίδια. Δεν πειράζει. Βάζουμε και νερό παντού. Στα νέα κομμάτια της πίστας
Και τι άλλο. Σκουπίδια. Πάμε να βάλουμε μερικούς κάδους που έχουμε κατεβάσει τα καινούρια. Δεν βάζουμε πλέον εργοστάσια, βάζουμε κάδους όπου μπορούμε. Γέμισα, κοιτάξτε, όλη την πόλη. Έβαλα αρκετούς. Τώρα μόλις το βάλω και δουλέψει θα είναι πρώτο. Πάμε να δούμε πυροσβεστικές. Πού δεν έχει. Δεν έχουμε εδώ. Θα βάλω ένα στη γωνία για να καλύπτει όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Πάμε να δούμε κεραίες που δεν έχουμε. Εδώ στην αρένα των VIP δεν έχουν καλό σήμα. Βάζουμε ένα εδώ, βάζουμε και ένα στην ADAP. Βάζουμε και ένα εδώ μέσα στο πάρκο. Για να έχει καλύτερο σήμα, βάζουμε και ένα εδώ. Για να έχει και εδώ καλύτερο σήμα, εδώ θα βάλουμε δύο στη βιομηχανική. Ένα δεξιά, ένα αριστερά. Βάζουμε και ένα εδώ δίπλα στο αεροδρόμιο, βάζουμε δύο βασικά. Ένα εδώ στην έξω μεριά της πίστας, αυτό που φτιάξαμε τώρα. Ένα σεισμογράφο να βάλουμε εδώ, για να βλέπουμε για τους σεισμούς. Έξω συνεχίζει να ρίχνει καρέκλες, ελπίζω αυτό να μην επηρεάσει τον ήχο. Πάμε να βάλουμε μερικά αστυνομικά τμήματα. Σβήνουμε και μερικά δέντρα που μπαίνουν όπου να είναι. Πάμε να το γεμίσουμε μια μάξη. Εδώ είναι καλά νομίζω. Να βάψουμε και αυτό το χώρο, να βάλουμε και ένα καγκελάκι. Και είναι υπέροχο. Να βάλουμε και μερικές ταμπέλες στη νέα κερκίδα. Νέες ταμπέλες παντού, οπουδήποτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και εδώ, και εδώ. Και τώρα, πάμε να φτιάξουμε το τελευταίο κομμάτι, υπόσχομαι είναι το τελευταίο, αυτό εδώ που βλέπετε. Πάμε να το περιφράξουμε για αρχή, όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Και από τη μέσα μεριά να μην βλέπουνε. Πάμε να βάλουμε 2, 3, 4, 5, 6, 6 κερκίδες. Αυτές τις τελευταίες κερκίδες. Πάμε να τις διακοσμήσουμε. Αφού βάλουμε πρώτα τους δρόμους γύρω-γύρω, για να τελειώνουμε μια και καλή με την πίστα. Βάζουμε σε όλες τις εισόδους πύλες εισόδου, όπως αυτά που έχουν τα μετρό, και πάμε να το κάνουμε σε όλη την πίστα, γιατί νομίζω δεν το έχουμε κάνει σχεδόν πουθενά. Και μετά από αυτό που μάλλον κόπηκε στο μοντάζ, πάμε να περιφράξουμε γύρω-γύρω την πίστα το τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει, χωρίς να έχουμε βάλει κάγκελο γύρω-γύρω. Βάζουμε και εδώ μερικές πύλες εισόδου. Νομίζω είμαστε εντάξει. Να το κάνουμε και από εδώ. Άλλη μία. Και είμαστε κομπλέ. Να βάψουμε και όλη την κερκίδα με τσιμέντο. Με χώμα εδώ και το γεμίζουμε οτιδήποτε έχει ένα πάρκο. Βάζουμε και μερικά τένις, μερικά πράγματα από Λούνα Πάρκ και το γεμίζουμε τραπέζια σαν πικνίκ όλος αυτός εδώ ο χώρος. Να μπογιατίζουμε με χώμα τα περισσότερα, αλλά με πρασινάδα και άλλα με τσιμέντο. Και είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε και το τελειωτικό, που είναι να βάλουμε μερικές ακόμα ταμπέλες, ειδικά εδώ στα πάρκιν. Φτάνεις στο πάρκιν, αλλά άμα δεν μπεις μέσα να μην μπορείς να δεις. Να βάλουμε και μερικές γιγαντοοθόνες σε όλο το σημείο και πάμε να το γεμίσουμε δάσος. Και όπως καταλαβαίνετε, κάπου εδώ, με αυτό το πανοραμικό πλάνο, ένα ακόμα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή άμα σας αρέσουν τέτοια βίντεο και ειδικά αυτό το παιχνίδι στο κανάλι μου. Θα συνεχιστεί για αρκετά καιρό ακόμα η σειρά. Καμπανάκι, εγγραφή,
και τα λέμε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. With the